Τι σας έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω τι θα κυκλοφορήσει την Τρίτη. Τι θα περιμένουμε από την Apple στο Apple Event της Τρίτης. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Μην ξεχάσεις να βάλεις υπενθύμηση. Όλοι τώρα θα με θυμηθούν. Πώς γίνεται να κάνω βίντεο να με θυμούνται όλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Μην ξεχάσεις να πας και να βάλεις υπενθύμηση το live που έχουμε την Τρίτη. Τρίτη, 7.30 ώρα, σε περιμένω να δούμε μαζί το Apple Event. Υπάρχει μια πιθανότητα το YouTube να μην με αφήσει να κάνω live στο YouTube, καθώς η Apple θα κόψει όσους κάνουν live στο YouTube. Έτσι λοιπόν, εάν σε περίπτωση κόψει, το live θα συνεχιστεί στο Twitch. Ξεκινάμε το live stream, βλέπουμε πώς πάει και αν σε περίπτωση μας το κόψει, θα σας έχω link ακριβώς που θα πάτε και θα σας ενημερώσω ακριβώς την ημέρα που είναι το live stream. Ελάτε όμως να ενημερωθείτε σωστά και να σχολιάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Καθώς θα έχει πλάκα να το βλέπουμε όλοι μαζί. Αν σου αρέσουν και άλλο δύο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά το πιο βασικό Instagram και TikTok για να μην χάνεις νέα tips αλλά και νέα που μαθαίνω για την Apple. Τρίτη λοιπόν, 20 Απριλίου, δύο μέρες μετά από την ημερομηνία που γίνεται αυτό το βίντεο. Είναι το πρώτο event που θα δούμε από την Apple, καθώς στις 2 Μαΐου που ήταν προγραμματισμένο το πρώτο να γίνει, έγιναν κάποιες αλλαγές και θα δούμε το πρώτο event τον Απρίλιο. Τι θα δούμε όμως και τι θα κυκλοφορήσει η Apple. Συνήθως, γενικότερα, ιστορικά να το δούμε, η Apple στα event της αρχής του χρόνου δεν παρουσιάζει τίποτα από iPhone συσκευές, ούτε απολογισμικά. Η βάση που δίνει κυρίως είναι στα MacBooks και φυσικά στα iPads. Δεν κυκλοφορεί κάτι άλλο, εκτός αν έχει να κάνει κάποιο release κάποιες άλλες συσκευές όπως AirPods ή AirTags ή οτιδήποτε άλλο θα κυκλοφορήσει. Τώρα, Apple Watch και iPhone τα βλέπουμε συνήθως Σεπτέμβριο, σε εκείνες τις παρουσιάσεις και φυσικά τα release που γίνονται σε λογισμικά iOS τα βλέπουμε μέσα στο καλοκαίρι, Ιούνιο-Ιούλιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε οι φήμες ότι θα κυκλοφορήσει η Apple μέσα στον μήνα που μας έρχεται. Φημολογείται πως θα είναι ένα iPad event. Αν είσαι fan του iPad, τότε αυτό το event είναι πραγματικά κομμένο και ραμμένο για σένα. Το iPad event λοιπόν, όπως φημολογείται, θα έχει το περισσότερο μεγαλύτερο κομμάτι της παρουσίασης θα είναι εμφασισμένο πάνω στο iPad Pro και στο iPad Mini. Τη νέα έκδοση δηλαδή που θα κυκλοφορήσει για το iPad Mini. Οι μεγάλες αλλαγές θα γίνουν στην iPad Pro έκδοση, στις 12,9 inches. Και οι αλλαγές πραγματικά θα είναι τεράστιες. Τεράστιες με την έννοια το ότι θα διορθώσουν και θα αλλάξουν κάποια πράγματα στις κάμερες. Λένε ότι θα γίνουν και λίγο πιο χοντρές στο πίσω μέρος, οπότε το iPad θα έχει λίγο πιο εξογκωμένες τις κάμερες όπως είναι στο iPhone 12. Ο επεξεργαστής που θα φοράει θα είναι ο A14X, ακόμη πιο δυνατός από τον προηγούμενο που είχε φυσικά και θα είναι αρκετά κοντά έως και στα ίδια specs με τον Mi 1 που έχει βγάλει η Apple για τα Mac. Θα κυκλοφορήσουν δύο εκδόσεις φυσικά, την 11 και την 12,9 inch που και οι δύο εκδόσεις θα έχουν τον A14X. Η διαφορά όμως η βασική θα είναι η mini LED display. Θα προσθέσουν και θα κάνουν μια νέα αλλαγή στις οθόνες από τώρα και μετά και μάλλον θα γίνει και σε όλα τα μοντέλα αλλά σιγά σιγά. Το πρώτο που θα δούμε σε αλλαγή να φεύγει από τη Retina και να πηγαίνει στην mini display οθόνη θα είναι το iPad Pro των 12,9 inch. Καθώς ο προμηθευτής έχει πρόβλημα με τις mini display οθόνες, δεν μπορεί να κατασκευάσουν πάρα πολλά μοντέλα με mini display. Οπότε θα ξεκινήσουν πρώτα με τον 12,9 inch iPad, όπως γενικότερα κάνουν τις πρώτες δοκιμές στα iPad, και μετά πηγαίνουν στα υπόλοιπα μοντέλα, είτε iPhone, είτε Apple Watch, είτε MacBook ή οτιδήποτε άλλο. Η mini display οθόνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι mini, είναι ακόμη πιο λεπτή από τη Retina, δεν έχει τόσο πολύ φωτεινότητα στο πίσω μέρος και όλο το φως το βγάζει στην μπροστά πλευρά. Οπότε θα είναι μια οθόνη ακόμα πιο φωτεινή, με ακόμη πιο ρεαλιστικά χρώματα, στο τελικό αποτέλεσμα που θα παίρνει ο χρήστης. Φήμες λένε πως θα έχει και μια διαφοροποίηση στα ηχεία. Θα προσθεθούν μάλλον περισσότερα και θα μπουν σε διαφορετικό μέρος πάνω στο iPad, για να έχει ακόμη καλύτερο sound around το iPad. Τώρα, το πολύ βασικό που μου έκανε πραγματικά εμένα πάρα πολύ εντύπωση για το νέο iPad είναι ότι θα έχει μια Thunderbolt θύρα, η οποία θα υποστηρίζει τα πάντα. Σκληρούς δίσκους, οθόνες εξωτερικές, περιφερειακά κτλ, κτλ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλλον προσπαθούν να κάνουν το iPad σαν ένα laptop το οποίο θα καταλήξει να βγάλει εκτός από το συναγωνισμό το MacBook Air. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται να πηγαίνει και να οδεύει αυτό το πράγμα. Εκτός αν κάνουν κάτι τέρας στα iPad Pro και κρατήσουν τα MacBook Air για κάτι πιο minimal laptop και πιο μικρό σε specs. Αλλά τα iPad θα φτάσουν στο σημείο να είναι
μικρά mini laptops. Από τη στιγμή που θα αρχίσουν να παίρνουν και external monitors, φανταστείτε πού θα καταλήξει. Θα επιστρέψω πίσω στις mini LED οθόνες για τον λόγο ότι είναι ακριβές σαν οθόνες. Δεν ξέρω το κόστος που θα έχει το iPad. Το φοβάμαι λίγο το κόστος, καθώς είναι πολύ μεγάλος το κόστος της κατασκευής, πόσο μάλλον και το κόστος της αγοράς από την Apple, για να τις βάλει μέσα στα iPad και να το λανσάρει στην αγορά. Οπότε αναμένουμε κάτι ακριβό στο iPad Pro των 12,9 inch που θα δούμε για πρώτη φορά τις mini LED οθόνες. Και αυτό το πράγμα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι θα είναι ακριβό ένα Apple Pencil 3. Σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter επίσημο, είδαμε ότι έχει ένα διαφορετικό Apple Pencil δίπλα σε ένα iPad. Έτσι λοιπόν φημολογείται ότι είναι το Apple Pencil 3. Συνήθως να σας πω με βάση τα χρόνια που έχουν περάσει ότι η Apple γενικότερα πετάει τέτοια pitch video, ή πολλές φήμες λένε ότι η Apple πήγαινε και άφηνε τηλέφωνα σε μπαρ και τα ξέχναγε για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάτι νέο έρχεται. Ναι, είναι μια τέτοια εταιρεία που θέλει να ακούγεται γενικότερα και να ακούγεται χωρίς να ακούγεται επίσημα. Θέλει λοιπόν να πετάει τα pitch για να τα βλέπουν και να τα σχολιάζουν και να γίνεται ντόρος. Και πολύ καλά κάνει και είναι ένα πολύ δυνατό marketing plan αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, μια φωτογραφία και ένα βίντεο, είδαμε ότι κυκλοφορεί ένα νέο Apple Pencil 3. Γιατί όμως αυτό μας κάνει εντύπωση? Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι διαφορές από το Apple Pencil 2, θα το δούμε στην παρουσίαση, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι φήμες λένε πως για τον λόγο ότι θα είναι ακριβό το iPad, θα δίνουν μέσα στη συσκευασία του iPad Pro και το Apple Pencil 3 μαζί. Ναι, δεν είναι συχνό φαινόμενο αυτό για την Apple να δίνει δώρο το Apple Pencil 3 με τα iPad καθώς το αγοράζεις έξτρα, αλλά φανταστείτε το κόστος που θα έχει το καινούριο iPad, θεωρώ, δεν ξέρω, είναι φήμες, για να δώσουν δώρο το Apple Pencil 3. Ξαναλέω, όλα αυτά που λέμε είναι φήμες. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ισχύει πραγματικά. Απλά είπα να σας τα πω γιατί τις περισσότερες φορές αυτά που διαβάζω πέφτουν μέσα και μην τα κρατάω μόνο για μένα, αλλά να τα δώσω και σε εσάς. Τρίτο στη σειρά θα δούμε ένα iPad Mini 6. Θα κυκλοφορήσει μετά από καιρό iPad Mini η Apple, αλλά μην νομίζετε ότι θα έχει και μεγάλες διαφορές. Η μόνη διαφορά από το μπροκάτοχό του θα είναι ότι θα έχει μεγαλύτερη οθόνη. Θα φύγουν δηλαδή από τις 7,9 inches και θα πάνε σε 8,5 έως 9 inches. Ακόμα δεν ξέρω ακριβώς τι από τα δύο θα καταλήξουν. Θα δούμε στην παρουσίαση. Το iPad mini θα έχει προφανώς καλύτερο επεξεργαστή από τον προκάτοχό του, αλλά δεν θα έχει άλλες διαφορές. Φήμες λένε ότι θα έχει και μικρότερα bezels, αλλά θα είναι ίδιο και το σασί του θα είναι ίδιο με τον προκάτοχό του. Μία φήμη παλιότερη έλεγε, η οποία δυστυχώς για μας την απορρίψαν, ότι θα γινόταν σαν το iPad Pro, δηλαδή θα παίρνει το τετράγωνο σχέδιο και μέγεθος, αλλά αυτό μάλλον θα το δούμε στην επόμενη έκδοση που θα έχει και mini LED οθόνη. Επειδή γενικότερα σαν iPad mini βολεύει πάρα πολύ το μέγεθος, η Apple αποφάσισε να βγάλει και μια νέα έκδοση, καθώς οι παλιότερες εκδόσεις iPad mini έχουν αρχίσει και έχουν το παλιό λογισμικό, καθώς τα νέα iOS δεν μπορούν να τα σηκώσουν οι επεξεργαστές που έχουν. Έτσι λοιπόν θα λανσάρουν ένα ίδιο ακριβώς, αλλά με έναν καλύτερο επεξεργαστή για να μπορέσει να πάρει τις νέες εκδόσεις iOS. Αυτό απλά να κρατήσετε στο μυαλό σας. Δεν θα μπορούσε να λείπει από την σειρά των iPads και ένα low cost iPad. Έτσι λοιπόν θα δούμε την Apple να βγάζει για άλλη μια φορά ένα low cost iPad, το οποίο δεν θα έχει καμία διαφορά απολύτως από το προηγούμενο low cost iPad, απλά θα έχει έναν επεξεργαστή A13 και θα είναι στις 10,5 inches. Λίγο μεγαλύτερο δηλαδή από το iPad mini. Φυσικά όπως σας είπα γενικότερα στα Apple του Απριλίου ή Μαΐου, βλέπουμε γενικότερα να παρουσιάζονται πράγματα όπως σας είπα στην αρχή. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια περίπτωση να δούμε και το λανσάρισμα των AirTags. Βέβαια φήμες λένε ότι δεν θα το δούμε επίσημα, καθώς η Apple έχει μια συνεργασία με την Chipolo, η οποία Chipolo βγάζει τα δικά της trackers. Αυτά λέγονται trackers. Τα trackers τι κάνουν όμως? Τα trackers μπορείτε να τα βάζετε στα κλειδιά σας και μέσω του Find My, της Find My λειτουργίας, Find My iPhone, Find My MacBook, να μπορείτε να βλέπετε δηλαδή μέσω του Find My που βρίσκονται τα αντικείμενα που έχετε βάλει σαν μπρελόκ πάνω το tracker. Δηλαδή μπορείς να βάζεις το tracker πάνω στα κλειδιά σου, να τα ξεχνάς στο σπίτι σου και μέσω του Find My να σου λέει που βρίσκονται τα κλειδιά σου. Η τεχνολογία αυτή υπάρχει, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε τώρα και εταιρείες με tracker υπάρχουν πολλά χρόνια. Απλά η Apple είχε third party εφαρμογές για να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μέσα στο App Store. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να βγάλει, να κυκλοφορήσει τα δικά της και να τα βάλει στο δικό της λογισμικό. Έτσι λοιπόν κάποιες εταιρείες διαμαρτυρήθηκαν για αυτό το πράγμα, καθώς είπαν ότι δεν γίνεται η Apple να το βλέπει μονοπόλιο. Έτσι λοιπόν κάποιες εταιρείες που ήταν να συνεργαστεί μαζί τους, αντί να κοιτάξουν να πάνε με το μέρος της, κοιτάξαν να κάνουν δικαστήριο. Κακά τα ψέματα φυσικά, όταν κάτι βγάζει η Apple, όλοι οι χρήστες επειδή εμπιστευόνται την Apple θα ακολουθήσουν τις Apple τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν φοβήθηκαν αυτοί ότι θα καταργηθούν τα δικά τους προϊόντα, καθώς η Apple
θα πάει και θα βγάλει δικά της και κοιτάξαν να κάνουν δικαστήρια για θέμητο ανταγωνισμό. Τα περισσότερα δικαστήρια της Apple είναι για θέμητο ανταγωνισμό, καθώς πηγαίνει και βγάζει κάτι δικό της και το βάζει στο δικό της λογισμικό. Κατ' εμέ δεν το θεωρώ κακό αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η αγορά και έτσι δουλεύει η αγορά. Οπότε λοιπόν η Apple αποφάσισε να συνεργαστεί με την Chipolo. Θα βγάλει τα δικά της AirTags κανονικά, απλά στο Find My θα υπάρχουν και τα trackers της Chipolo. Έτσι λοιπόν, εάν δεν θες να αγοράσεις τα ακριβά της Apple, τα AirTags όπως τα λέγονται, θα πας και θα αγοράσεις τα φθηνά που θα είναι της Chipolo, η οποία Chipolo θα κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση trackers, τα οποία θα δουλεύουν με το Find My. Οπότε λοιπόν, μετά το release του iOS 14.5, θα δούμε ότι θα βάλουν μέσα στο Find My να κάνεις αναζήτηση αντικειμένων. Θα μπορείς δηλαδή μέσω του Find My να προσθέσεις αντικείμενα όπως ακουστικά, πληκτρολόγια, ποντίκια που θα δουλεύουν με Bluetooth και έτσι από το Find My θα μπορέσεις να βρίσκεις που είναι. Έτσι λοιπόν, με την ίδια φιλοσοφία θα δουλεύουν και τα trackers. Η Apple δεν θέλει να βάλει third party εταιρείες που να δουλεύουν με το Find My. Θέλει να κάνει συνεργασίες, έτσι λοιπόν η πρώτη εταιρεία που θα συνεργαστεί μαζί της είναι αυτή που σας προανέφερα, η Chipolo. Έτσι λοιπόν θα δούμε trackers της Chipolo μέσα στο Find My, αλλά εδώ θα δουλεύουν, θεωρώ, όλα. Καθώς θα βγει μια νέα έκδοση της Chipolo που θα δουλεύουν με το Find My. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν αυτά που έχω διαβάσει είναι πραγματικότητα και ισχύουν. Και φυσικά αυτό που περιμένουμε περισσότερο απ' όλα. Η μεγαλύτερη φήμη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα θα ισχύει. Θέλω πραγματικά να ισχύει πάρα πολύ, καθώς θα είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Τα νέα IMAX. Τα νέα IMAX θα έρθουν σε δύο βασικές εκδόσεις, όπως πάντα φυσικά. Των 23 ή 24 ιντσών που θα αντικαταστήσει το 21,5 και φυσικά το 27, το τέρας, το οποίο είναι αυτό που έχει τα πάντα όλα μέσα. Μεγάλη χωρητικότητα, μνήμες RAM. Το περιμένω πώς και πώς. Πραγματικά θέλω να δω αν όντως αυτό που λένε ισχύει. Και αν όντως ισχύει, θα είναι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα είναι εφικτό να το αγοράσεις. Φήμες λένε ότι τα νέα μοντέλα θα έχουν ίδιες οθόνες με τους προκατόχους, την XDR οθόνη. Δεν θα αλλάξουν δηλαδή το πάνελ της οθόνης. Καθώς ήδη η οθόνη αποδίδει πάρα μα πάρα πολύ καλά τα χρώματα και πιστεύω ότι και εγώ δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια νέα αλλαγή στην οθόνη, τουλάχιστον για την ώρα. Το πιο βασικό που όλοι θέλουμε να δούμε σε MacBook φυσικά είναι μικρότερα bezels στην οθόνη. Και η Apple είπε ότι τα bezels θα μικρύνουν και θα μικρύνουν αρκετά, τουλάχιστον στις νέες εκδόσεις που θα βγουν σε IMAX. Υπάρχει φυσικά και μια πολύ μεγάλη φήμη την οποία δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά θα ήθελα πολύ να το δω. Να δω τα IMAX σε διαφορετικά χρώματα. Δηλαδή να κυκλοφορήσει κάποιες εκδόσεις όπως έβγαζε στις εκδόσεις SE. Δηλαδή χρώματα όπως πράσινο, ροζ, γαλάζιο, πέρα από τα σημεί χρυσό που έχουμε δει σε MacBook. Τα χρώματα λίγο πολύ που έχουμε δει στα iPad Air της 4ης γενιάς. Αν πάτε να τσεκάρετε τα iPad Air της 4ης γενιάς, τα ίδια χρώματα φημολογείται ότι θα πάνε και στα νέα IMAX. Επίσης, μάλλον θα δούμε και ανανέωση στον επεξεργαστή, που είναι το πιο σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα δούμε εκδόσεις που θα φτάνουν τους 32 πυρήνες και φυσικά θα δούμε και 16 και 32 σε κάρτες γραφικών. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα ένα MacBook, ένα iMac μάλλον, να έχει μία κάρτα γραφικών 32 GB. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να κυκλοφορήσουν μέσα στον Απρίλιο, αλλά είναι και ανέφικτο να κυκλοφορήσουν μέχρι τον Απρίλιο. Δεν ξέρω τι θα κυκλοφορήσει πραγματικά μέσα στον Απρίλιο. Το θέμα είναι ότι στο event φημολογείται ότι θα δούμε αυτές τις εκδόσεις. Τώρα, θέλουμε να τις δούμε, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτόν τον Απρίλιο. Μπορεί να είναι του χρόνου ή μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο event μέσα στο χρόνο. Δεν θέλω να εμβανθύνω περισσότερο στα MacBook, καθώς πρέπει να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα πράγματα, καθώς είναι αρκετά. Έχουμε βασικό και ένα ακόμα που θα δούμε στο event, μάλλον της Apple, είναι τα AirPods 3. Θα κυκλοφορήσουν λοιπόν την έκδοση των AirPods, η οποία θα μοιάζει πάρα πολύ με τα AirPods τα Pro. Τα AirPods τα απλά θα είναι παρόμοια με τα AirPods τα Pro. Θα δούμε νέες θήκες για iPhone 12 σε νέα χρώματα και θα δούμε και το battery grip της Apple που θα δουλεύει μέσω του MagSafe. Θα δούμε δηλαδή το πρώτο battery grip, το οποίο δεν θα χρειάζεται καλώδιο για να φορτίσει το κινητό σου. Θα είναι μαγνητικό, θα κολλάει στο MagSafe του κινητού σου και θα μπορείς να φορτίζεις το κινητό σου μέσω του MagSafe και του Power Grip που θα έχει. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και το iOS 14.5. Θα έχουμε λοιπόν την επίσημη παρουσίαση και το επίσημο release του iOS 14.5. Πρώτη φορά η Apple παρουσιάζει μισή έκδοση λογισμικού. Έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε κάτι νέο
Οπότε αναμένουμε να δούμε κάτι νέο. Στις beta εκδόσεις φυσικά έχουμε δει ποια είναι τα νέα που θα υπάρχουν στα 14.5. Καθώς αν έχεις beta έκδοση έχεις καταλάβει λίγο πολύ το τι θα κυκλοφορήσει. Ας το αφήσουμε όμως να το δούμε την Τρίτη ακριβώς για να έχουμε και κάτι να δούμε όλοι μαζί. Φήμες λένε ότι θα δούμε και Apple TV. Η Apple γενικότερα παρουσιάζει Apple TV στα event του Απριλίου ή παρουσιάζει ηχεία. Έτσι λοιπόν θα δούμε ένα refreshed Apple TV, θα είναι λίγο καλύτερο από τα προηγούμενα, θα έχει καλύτερο επεξεργαστή και φυσικά κάποιες έξτρα προσθήκες που έχουν βάλει. Φημολογείται ότι δουλεύουν και πάνω σε ένα καινούριο MacBook Pro, θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις, 14 και 16 ίντσες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο φυσικά θα δούμε το MacBook Pro αυτό να βγαίνει τον Απρίλιο. Θα δούμε όμως ένα MacBook Pro το οποίο θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχει κυκλοφορήσει, καθώς αυτά που δουλεύουν μέχρι και σήμερα έχουν μόνο θύρες Type-C. Φήμες θέλουν να λένε πως θα δούμε θύρες πίσω όπως την SD card και φυσικά την HDMI θύρα. Αναμένεται λοιπόν να δούμε πόσο ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσετε την Τρίτη το live που έχουμε στις 7.30 στο YouTube. Σας περιμένω όλους, πηγαίνετε να βάλετε υπενθύμηση να μην το ξεχάσετε και αναμένετε λοιπόν να δούμε το τι από όλα αυτά θα κυκλοφορήσει. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και το πιο βασικό Instagram για να μην χάνεις νέες εφαρμογές αλλά και νέα που μαθαίνω γενικότερα για την εταιρεία που αγαπούμε και μισούμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.